Από τη στιγμή που και τα τρία κόμματα, ενώ Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύονται ότι θα υπάρχουν πλεονάσματα στα επόμενα χρόνια και ότι απ' την άλλη δεν θα φορολογηθεί παραπάνω το μεγάλο κεφάλαιο και δεν θα δυσαρεστηθούν οι επενδυτές για να έρθουν, για να προσελκύσουμε επενδύσεις, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Δεν χρειαζόμαστε να ψάξουμε κάποια κρυφή ή φανερή ατζέντα. Το παράδειγμα Κατρούγκαλου για το πώς μπορεί να είναι ένας διαφορετικός τρόπος φαγής από αυτόν που προτείνεται σήμερα είναι ένα χαρακτηριστικό. Υπάρχει όμως ένα βασικότερο δεδομένο που το αναφέρατε ήδη και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ. Ότι υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο εάν τα δεδομένα της οικονομίας θα είναι αυτά. Θα ξεκινήσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο και θα ρωτήσω πρώτον αν συμμερίζεστε τις προειδοποιήσεις που απίφθινε με επιστολή στους αρχηγούς των κομμάτων ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, που μιλά και για τον κίνδυνο χρεοκοπίας αν ξεφύγουμε δημοσιονομικά το επόμενο διάστημα. Και δεύτερον, πώς εξηγείτε, πώς ερμηνεύετε τις δύο παρεμβάσεις που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, απευθυνόμενος προς τα κόμματα σε σχέση με τις εξαγγελίες τους. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας έδωσε μια πιο αληθινή εικόνα για την ελληνική οικονομία από αυτά που ακούμε από τα τρία κόμματα του συστήματος. Και το λέω αυτό γιατί αναφέρθηκε σε ορισμένα δεδομένα, με τον κύριο Παπαδόπουλο είναι διαφορετικό, τον άλλο κύριο Παπαδόπουλο, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Το πρώτο είναι ότι είμαστε σε πορεία καθοδική επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας και αυτό είναι με τα επίσημα στοιχεία. Δηλαδή αν δούμε τον ρυθμό ανάπτυξης πέρυσι, φέτος και του χρόνου, δεν συμβαίνει αυτή η πανδεσία που ακούμε επικοινωνιακά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε έναν πολύ ακριβότερο δανεισμό. Το τρίτο είναι ότι θα απαιτηθούν πολύ πιο αυστηρά πλεονάσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τέταρτο και σημαντικότερο, για το οποίο δεν κουβεντιάσαμε καθόλου στην προεκλογική περίοδο, είναι ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα διεθνή κρίση. Αν δούμε μόνο τα στοιχεία που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κατάσταση των νέων τεχνολογιών, των κατασκευών, τα λέω πολύ επιγραμματικά για τον τηλεοπτικό χρόνο, των τραπεζών και του υπερχρεωμένου κράτους και τη συζήτηση που γίνεται σήμερα στη ΣΥΠΑ. Όλα αυτά τι λένε? Λένε σε αυτούς που μας ακούν να κρατούν πολύ μικρό καλάθι ακόμα και για αυτά που ακούμε ως προεκλογικές εξαγγελίες, γιατί θα έχουν όλα ένα μεγάλο εάν. Πέρα από το ότι οι συγκεκριμένες εξαγγελίες, ακόμα και αν υλοποιηθούν, δεν αναπληρώνουν τις τεράστιες απώλειες, δηλαδή μπορεί να έχουμε μια ονομαστική αύξηση μισθού που θα την φάει ο πληθωρισμός τροφίμων, όχι ο γενικός πληθωρισμός, που είναι πολύ μεγαλύτερος, ο πληθωρισμός των φτωχών, όπως λέμε για παράδειγμα, ή έχουμε εξαγγελίες εναλλακτικές δήθεν για την αντιμετώπιση, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι θα χρησιμοποιήσει εναλλακτικά το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκριμένοι όροι και συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα και κλείνω, γι' αυτό το παράδειγμα, είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να αντλήσεις πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενισχύσεις τη Λάρκο ή τα φωσφορικά λιπάσματα ή να κάνεις αντισεισμικό έλεγχο. Θα αντλήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που μπορεί να πέσουν στον επόμενο σεισμό, γιατί αυτή είναι η συγκεκριμένη αυστηρή όρη αυτού του ταμείου. Δεν είναι ένα σακούλι από το οποίο ο καθένας μπορεί να παίρνει και να δίνει σε μικρές επιχειρήσεις κλπ. Εξάλλου αυτό απέδειξε και η πολιτική όλα τα προηγούμενα χρόνια, που εκτείναξε στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τις ανισότητες και δεν τις μείωσε. Αν δούμε τι έγινε με τους έμεσους φόρους, με την ανεργία, με τη σφαγή του πραγματικού μισθού. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω για αυτούς που μας παρακολουθούν, τι σημαίνει αυτή η συζήτηση της αντιπαράθεσης και για την επενδυτική βαθμίδα και για το πλεώνασμα και για το δανεισμό, για αυτούς που αγωνιούν πώς θα βγάλουν το μήνα. Γιατί δεν πρέπει να γίνει μια τεχνική συζήτηση, είναι και μετά μεσονύχτια. Δεν σημαίνει καλύτερους όρους δανεισμού. Θα πω λοιπόν. Και για τους πολίτες. Για να το δούμε λοιπόν. Και για αυτό. Τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, λοιπόν, η βελτίωση στο δρόμο, στις ράγες τις οποίες συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μόνο για τους μεγάλους ομίλους. Και είναι έτσι γιατί. Γιατί πετύχαμε ήδη, σε αυτό δεν διαφωνούμε με τον κύριο Σταϊκούρα, ρεκόρ επενδύσεων ως χώρα και κερδών το προηγούμενο διάστημα, και αυτό το ρεκόρ επενδύσεων και κερδών των κατασκευαστικών ομίλων και των τουριστικών ομίλων, για να πάρω δύο κλάδους χαρακτηριστικούς,
ισοβαθμοί και αν θέλετε αντανακλά τσακισμένα δικαιώματα, κονιορτοποιημένους μισθούς και εξαντλητικά ωράρια στα εργοτάξια και στα μεγάλα ξενοδοχεία. Επομένως είναι για ποιον η βελτίωση, πρώτο ζήτημα αυτό. Για τις τράπεζες η βελτίωση της κατάστασής τους σημαίνει μηδενικά επιτόκια καταθέσεων για τον λαϊκό κόσμο και ένα πολύ σκληρό χαράτσι όσον αφορά τον δανεισμό που τον βλέπουμε. Τρίτο, η επενδυτική βαθμίδα προϋποθέτει ματωμένα πλεονάσματα τα οποία θα πληρώσουμε εμείς και ακόμα πιο ελαστικές εργασιακές σχέσεις τις οποίες πάλι θα πληρώσουμε εμείς. Και εδώ υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα, γιατί άκουσα τη διάκριση προοδευτικής και συντηρητικής κυβέρνησης. Την μεγάλη διαφορά. Εφόσον όλοι συμφωνούν να κινηθούμε στις ίδιες ράγες, υπάρχει υποκρισία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Γιατί? Γιατί από τη μία μας λέει ότι τώρα είναι ελεύθερος να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, γιατί δεν έχει τις μνημονιακές δεσμεύσεις, και από την άλλη δηλώνει περήφανος για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων και τη ρύθμιση του χρέους. Πρέπει να διαλέξει τα επιχειρήματά σας, κύριε Τζακαλώτο. Που πέτυχε πώς. Πώς πετύχετε την ρύθμιση του χρέους και αυτό το πλεόνασμα, κύριε Τζακαλώτο? Με το τρίτο μνημόνιο, με τη σφαγή μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με το νόμο του πρώτου Κατρούγκαλου, που θα δούμε πιθανά έναν δεύτερο νόμο Κατρούγκαλου. Δεν μειωθήκαν οι μισθοί, ναι. Είναι λάθος. Έχουμε, 15-19 δεν έχουμε μείωση του πραγματικού μισθού εκείνη την περίοδο. Να δείτε τα στοιχεία, κύριε Τζακαλώτο. Τα ονομαστικά. Τα πραγματικά του πραγματικού μισθού, λέω εγώ. Δεν λέω του. Μα δεν είχε πληθωρισμό. Το ίδιο είναι ο πραγματικός. Δεν εννοώ μόνο. Μα δεν είχε 15-19 δεν υπήρχε διαφορά. Του πραγματικού, λέω, λαϊκού εισοδήματος πρέπει να δούμε τη φορολογία για το πραγματικό λαϊκό εισόδημα. Κύριε Τζακαλώτο, τώρα. Αυτά τα ξέρει όλη η Ελλάδα και τα έχει βιώσει στη στατιστική του λαϊκού νοικοκυριού. Ξέρει ποιοι του τσάκισαν με φόρους, έκοψαν το ΕΚΑΣ, τι έγινε με το 13ο και 14ο μισθό. Τα ξέρει κάθε λαϊκή οικογένεια. Δεν χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει η στατιστική του λαϊκού νοικοκυριού, που εξάλλου γι' αυτό το λόγο μετά από εσάς ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί εσείς φέρατε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, από την οποία θέλετε τώρα να μας απαλλάξετε. Διότι πείσατε έναν κόσμο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ποιος τον έπεισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική? Εσείς και η πολιτική σας. Λέμε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε στις ίδιες ράγες που μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Ράγες τις οποίες καθορίζονται από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άρχουσα τάξη, τα κέρδη των ομίλων. Αν συνεχίσουμε σε αυτές τις ράγες, θα συνεχίσει να μειώνεται το πραγματικό λαϊκό εισόδημα. Ανεξάρτητα από το τι λέει ο ένας και ο άλλος προεκλογικά. Και αυτό, η συνέχεια στις ίδιες ράγες φαίνεται ολοκάθαρα αν δούμε σήμερα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το κοινό πρόγραμμα, που λέει ότι μπορώ να κυβερνήσω και με τον έναν και με τον άλλον, και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι να αλλάξουν αρχηγό. Για να μπορείς να συγκυβερνήσεις και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, και ακούω και τον κύριο Τσακαλώτο που λέει πόσο κοντά βρίσκονται τα δύο προγράμματα, κύριε Σκανδαλίδη. Τον ακούω τώρα εδώ. Τους χωρίζει, λοιπόν, λέτε, μόνο ότι το τους όνομα χωρίζουν, του Πρωθυπουργού. Εντάξει, λέω, μπορεί να, να υπάρχουν μικροδιαφορές, δεν λέω, αλλά για να μπορεί να υπάρχει συγκυβέρνηση και να εμφανίσετε ένα κόμμα που την ομολογεί κιόλας και απλά να αλλάξουν τα ονόματα των αρχηγών, υπάρχει κοινός τόπος. Αυτός ο κοινός τόπος όμως ματώνει το λαό. Γιατί? Γιατί έχουμε έναν πραγματικό μισθό που θα τον ροκανίζει ο πληθωρισμός, ο οποίος δεν έπεσε από τον ουρανό, πίσω του υπάρχει το ρεύμα της πράσινης μετάβασης, από το οποίο κερδίζουν οι πράσινοι όμιλοι, στην οποία ορκίζονται και τα τρία κόμματα. Οι πράσινοι όμιλοι, και οι οποίοι το καλύτερο που έχουν να μας προτείνουν όλοι οι υπόλοιποι, είναι από τα υπερκέρδη που ληστεύουν κάθε χρόνο να γυρίσουν λίγα από τα κλεμμένα και να συνεχίζεται η ληστεία του λαϊκού εισοδήματος. Και υπάρχει και η δική μας πρόταση. Να κινηθούμε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Και πόσες τετραετίες πρέπει να περιμένει ο ελληνικός λαός να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα? Μία τετραετία, δεν χρειάζεται, δεύτερη τετραετία, τρίτη τετραετία. Χρειάζεται δεν θα να δώσουμε ελπίδα τώρα στον κόσμο. Μας λέτε να περιμένει. Αυτό το οποίο λέτε, κύριε Τσακαλώτο, είναι η καταστροφή του, δεν είναι η ελπίδα. Είναι να συνεχίσουμε στις ράγες. Δεν σας διέκοψα όμως εγώ στο ένα λεπτό. Δεν με διεκόψατε. Ναι, στο τελευταίο λεπτό.
Λοιπόν, λέω ότι να μην συνεχίσουμε στις ίδιες ράγες που μας έφεραν ως εδώ. Να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση και σε αυτό δεσμεύεται το ΚΚΕ. Δεσμεύεται για μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που θα ανοίξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Δεν μας ενδιαφέραν την ίδια πολιτική θα την εφαρμόσει ο Μητσοτάκης στην υγεία. Ή κάποιος άλλος. Στην υγεία. Στην υγεία έχετε συνυπογράψει, κύριε Τσακαλώτο, τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Και ο όρος για να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας ήταν τα χάλια τα οποία φέρατε στον δημόσιο τομέα υποβάθμιση και υποστελέχωση. Όταν θα ξεπεραστούν αυταπάτες ότι εσείς μπορείτε να φέρετε μια προοδευτική λύση. Είναι να μην δώσεις ελπίδα στο λαό. Τότε, η μεγαλύτερη αυταπάτη είναι να μην δώσεις ελπίδα στο λαό. Η μεγαλύτερη αυταπάτη είναι να πιστέψουμε ότι θα μας σώσει κάποια προοδευτική κυβέρνηση σαν τη δική σας. Πάντως, κύριε Τσακαλώτο. Πάντως, θα ήταν πάρα πολύ ωραία να μπορούσαμε να συζητούσαμε στην προεκλογική περίοδο με τους ίδιους χαμηλούς τόνους που μιλάμε την επομένη των εκλογών. Είναι κρίμα που δεν μιλούμε με αυτούς τους τόνους και το λέω γιατί για παράδειγμα... Γιατί για παράδειγμα ο κύριος Κατρούγκαλος που παρετήθηκε σήμερα της υποψηφιότητάς του αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι θόλωσε την εικόνα του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με όσα είπε, κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα της γνώμης, της άποψης, ακόμη και στην προεκλογική περίοδο. Όχι όμως δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Λέω ότι είναι παράπλευρη απώλεια του κοινού πραγματικού προγράμματος ο κύριος Κατρούγκαλος. Και το δεύτερο που λέει ότι πρέπει να ανοίξει. Θα έπρεπε να μπορεί ο δρόμος, σε μια ελεύθερη δημοκρατική συζήτηση. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Να μπορεί κανείς να λέει και την προσωπική του γνώμη. Ακόμη και αν κάποιες φορές είναι έξω από το στενό πλαίσιο του κόμματος. Είναι η θέση των κομμάτων. Και ολοκληρώνω ότι πρέπει να ανοίξει ο διαφορετικός δρόμος, ο δρόμος της ανατροπής, για να φτάσουμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας που δεν θα αγωνιάμε αν θα έχουμε να πληρώσουμε φάρμακα, δεν θα αγωνιάμε αν θα ζεσταθούμε το χειμώνα, δεν θα αγωνιάμε πώς θα βγάλουμε το μήνα, δηλαδή θα έχουν καταργηθεί ως εμπορεύματα πλέον οι βασικές μας ανάγκες και θα κατοχυρωθούν ως πραγματικά κοινωνικά δικαιώματα. Μάλιστα. Και αυτή η διέξοδος υπάρχει, είναι ο σοσιαλισμός.